ένα θηρίο τέτοιο. Όλες οι ζαργάνες πεταχτήκαν έξω. Τώρα χτύπησε το καλάμι. Καθώς μαζεύω, βλέπω το άλλο καλάμι να χτυπάει. Βλέπω το δόλωμα μια μικρή δαγκονιά. Δεν βαριέσαι. Γρήγορα να το πετάξω μέσα να προλάβω το άλλο το καλάμι. Δεν πρόλαβα. Καθώς ανεβαίνει ο ήλιος και υποψιαζόμενος ότι θα ακολουθήσει μάχη, βγάζω την μπλούζα γιατί ζεστάθηκα. Καλό είναι. Ρε, κοιτάξτε ένα μ***α που έρχεται εδώ πέρα μπροστά στα καλάμια, μα είναι δυνατό. Μιλάμε, ο άνθρωπος δεν παίζει, έτσι. Μπροστά στο καλάμι μου ακριβώς. Μιλάμε για ζώων, έτσι. Τι να πω ρε πούστη. Τώρα θα του πετάξω το βαρύδιο πάνω στο κεφάλι του. Συζητάμε ότι μου έχει διώξει όλα τα ψάρια από εκεί πέρα. Πέρασε κιόλας. Καραγκιόζη. Αλλά δεν το συζητάμε, έχει τσατίσει πάρα πολύ ο τύπος. Του εύχομαι καλή ψαριά, ολόψυχα. Αυτό μπορείτε να μου πείτε γιατί ανεβαίνει όλη την ώρα. Από τον αέρα. Είναι εκεί πέρα, όπως κάπως.
Καταλαβαίνω. Θα το αφήσω μόνο για την περίπτωση που είναι κανένα χταπόδι και μπήκε μέσα στο θαλάμι του. Πας και με την ώρα βγει. Το παίρνει προς τα μέσα. Άστο και ξαναρχόμαστε σε λίγο. Κι άλλο. Εν τω μεταξύ αυτό το χταπόδι το πιάσα στη διαδρομή. Μη σε ξαναπιάσω, θα σε κρατήσω, μην είσαι λέμαργος. Λοιπόν, τώρα περιμένω την τσιπούρα. Για να δούμε αυτό, ακόμα σκαλωμένο είναι. Με τόσα χταπόδια που έχει μέσα, σίγουρα κάποιο χταπόδι είναι και μπήκε μέσα στο θαλάμι το, αφού μέσα είναι όλο άμμος. Κάλος. Όχι ρε, πιο μπροστά. Έχει πολλά χταπόδια μέσα. Πολλά χταπόδια, μάλλον μπήκε κανένα σκάνα θαλάμι μέσα. Μην νομίζεις, καμιά ώρα είμαι. Ναι, εδώ μπροστά πετούσα κι εγώ μικρό πλανάκι. Σε κάποια φάση έχει κανένα μισάωρο βέβαια. Πετάχτηκαν ζαργάνες. Πολλές. Ένας κυνηγός από πίσω έτσι. Το έφερνα έτσι το πλανάκι. Ο κυνηγός ήρθε έτσι, έφυγε προς τα εκεί. Δεν με είδε. Προς τα σένα ήρθε δηλαδή. Τι έχεις, πόσο? Έλα ρε, εντάξει. Εγώ με 20 είμαι. Τώρα από αυτές στην Ιρανόπολη κατέβηκα λίγο, έσκασα ένα κομμάτι, δύο ψαράκια. Είχα και σάρι, τώρα πάλι. Ήταν όλοι τυφλοί που σημαίνει 2-3 κιλά. Να βλέπεις. Για καμιά ζαργάνα, είχαμε. Έχει πολλές ζαργάνες, εδώ πέρα πετάχτηκαν, σου λέω, 1 εκατομμύριο. Κάνα χταπόδι λέτε να είναι πάλι. Μπορεί και να μην έχει χταπόδι, μπορεί να έχει κάτι άλλο. Ναι. Οπ. Τσιπούρα είναι. Ναι. Έλα κορίτσι μου. Καλή είναι. Καλή. Ο
Όταν σε λέω αυτό δεν έχω πόδι, είναι ψάρι. Καλό. Με στη μέση πουθενά, αλλά είμαι περικυκλωμένος από ψαράδες. Ψαρντουφεκάς μπαίνει από εκεί. Ψαρντουφεκάς βγαίνει από εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μέσα στην ερημιά είμαι. Δεύτερη φορά ήρθαν μπροστά στα καλάμια μου. Μπαρμπάδες. Νομίζω ότι ψαρεύουν, πάλι ήρθαν μπροστά στα καλάμια μου. Ρε τους αφιλότιμους. Μπροστά από τα καλάμια. Έλα αυτός και παράδειγμα. Ο αέρας τους φέρνει μπροστά εδώ. Πέφτουν πάνω στα καλάμια μου. Ξαναβάζει μπρος, ξαναπηγαίνει 100 μέτρα πιο πέρα. Ξανά τα ίδια. Είμαι περίεργος να δω τι φάτσα έχει αυτός ο μπούφος. Τι φάτσα, τώρα θα τον πάω με τον drone εκεί πέρα. Πού νομίζεις εδώ, θα μου ξεφύγεις. Μόνο να μην θέλει καλυμπράρισμα. Βγήκε. Πάμε. Τόμα είμαι. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Έχει πάει τώρα μεσημέρι. Και ένα μισάωράκι κέρδος είναι.
έπιασε αέρας και είναι ανοχλητικός γιατί είναι πλάγιος τελείως. Χίλιες φορές θα είναι κόντρα παρά πλάγιος. Έχω και την πέτρα. Τελικά εξελίσσεται πολύ ωραία ημέρα. Οκτώβριος, το περίμενα. 3-4 Οκτωβρίου σήμερα. Έχει πέσει η ομάδα. Έχουν πέσει και τα τσιμπήματα. Ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά, αλλά πολλές φορές καλό είναι να μην το τραβάς τα μαλλιά. Φανταστικά το πήρα. Τώρα μέχρι να τα μαζέψω, θέλω να καθαρίσω και τα ψάρια. Είναι και πολλά, θα με πάρει ώρα. Όσο καθαρίζω τα ψάρια, κάποια δολώματα που μυρισέψαν να τα παστώσω, τα καλάμια θα τα αφήσω να ψαρεύουν, άντε να βγάλω κανένα ψαράκι ακόμα. Φεύγοντας, θα σταματήσω για λίγο LRF δοκιμαστικό, πρώτη μέρα είναι, εντάξει. Όσο κουρασμένος και να είμαι, λίγο δοκιμαστικό LRF στο λιμανάκι. Έχω εντυπωσιαστεί με το LRF. 3-4 γραμμάρια πλανάκι που έχω φεύγει και το άξιο είναι 2-12, να ήταν τίποτα 0-7, 0-8.
Το θέμα είναι ότι έχει μέσα ζαργάνες για παιχνίδι. Με ό,τι ψαράκι και να τις τελεάζω, έρχονται προς τα έξω μέχρι εκεί που σκέφτεται το κύμα, αλλά δεν αρπάζει καμία τίποτα. Μου περίσσεψε μια σαρδέλα. Κάνας γλάρος. Καθαρή παραλία, όπως τη βρήκα. Ωραίο μέρος, ωραία πέρασα. Πάμε μια στάση να δούμε, έχουμε κουράγιο. Με το που φτάσω νεαρό θα δω αν έχω κουράγιο να ρίξω μια καλαμιά με το LRF. Ένα 20 λεπτάκι. Πετάξω εδώ πέρα. Καλό μέρος. Για πάμε τώρα λίγο στα βαθιά. 5 λεπτάκια ακόμα. 5 λεπτάκια. Αυτά τα παιδιά τέλειωσε και αυτό το βίντεο. Περάσατε ωραία φαντάζομαι. Αν περάσατε καλά, αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe, όλα τα σχετικά. Και να ευχαριστώ και πάλι στους λίγους συνδρομητές μου. Γεια σας.